Κύριε Κυρθαρίδη, λένε ο μέσος όρος της αμόλυβδης θα φτάσει στα 2,2-2,3 ευρώ. Βλέπουμε λοιπόν πετρέλαιο θέρμανσης 1,55. Θα τα ξαναπώ πάλι από την αρχή τα στοιχεία της ΕΛΣΑΤ για τις αυξήσεις. 78% στο φυσικό αέριο, 72% στο ρεύμα, 42% όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Πού πάμε και τι θέση έχει το ΜέΡΑ25 για αυτή την ενεργειακή κρίση, για αυτό το κύμα ακρίβειας που δεν είναι τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Είχαμε πληθωρισμό, κύριε Κρυθαρίδη, 6,2% πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, πριν τις 24 Φεβρουαρίου. Εδώ ακούγαμε για αυξήσεις στο ρεύμα 1-2 ευρώ, μετά πήγαμε 3-4 ευρώ, φτάσαμε τον Ιανουάριο 15 ευρώ και τώρα όταν ανοίγουμε το λογαριασμό παθαίνουμε όλοι λιποθυμικό επεισόδιο. Κύριε Βαθιά, ότι πραγματικά η κατάσταση είναι δραματική και τραγική και το ζήτημα ακριβώς είναι, αν ακούσατε και χθες και τον Πρωθυπουργό, τον ίδιο που προσήλθε στην Σύνοδο Κορυφής, ουσιαστικά μίλησε για ένα πλαφόν το οποίο πρέπει να μπει και να προστατεύσει τους πολίτες από τους κερδοσκόπους. Έτσι. Το ζήτημα είναι πιο. Υπάρχουν κερδοσκόποι, ποιοι είναι αυτοί. Θα σας πω αμέσως, κύριε Βαθιώτη. Δηλαδή. Τους κερδοσκόπους αυτούς στους οποίους αναφέρεται ο κύριος Πρωθυπουργός, είναι αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή λιμένονται ένα ψευτοχρηματιστήριο ενέργειας με τέσσερις παραγωγούς, τρεις ιδιώτες ολιγάρχες συν την ιδιωτικοποιημένη πια ΔΕΗ, οι οποίοι ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες πραγματικά υπάρχει και το διεθνές ζήτημα, υπάρχει και ο πόλεμος, υπάρχει και η ακρίβεια έτσι που έρχεται και από το εξωτερικό με όλη αυτή την κατάσταση της πανδημίας. Αλλά από εκεί και έπειτα το ζήτημα είναι ότι πως εδώ όλη αυτή η κατάσταση αντί να αμβλύνεται από την κυβέρνηση, μεγενθύνεται ακριβώς επειδή κάποιοι ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες κάνουν πλάτες σε αυτούς τους ολιγάρχες, οι οποίοι κατοδοκούν σε ένα καρτέλ δηλαδή κατ' ουσίαν ακριβώς τριών συν μία ακριβώς τεσσάρων εταιριών, οι οποίοι ορίζουν τις τιμές της ενέργειας. Και εδώ, αν ήθελε πραγματικά ο κύριος Πρωθυπουργός να σπάσει αυτό το καρτέλ, να προστατεύσει δηλαδή τους πολίτες από τους κερδοσκόπους, θα καταργούσε αυτό το ψευτοχρηματιστήριο της ενέργειας. Θα καταργούσε επίσης, κύριε Βαθιώτη. Δηλαδή, για όλα φταίει το χρηματιστήριο της ενέργειας. Σε μεγάλο βαθμό φταίει και αυτό, κύριε Βαθιώτη. Θα σας πω. Το άλλο το οποίο φταίει εδώ επίσης είναι το ζήτημα της τιμολόγησης της ενέργειας στο οριακό της κόστος. Δηλαδή, στην τελευταία εκείνη μονάδα που μπαίνει, επειδή ακούγα και πριν που συζητάγατε για τους λιγνίτες, το ζήτημα εδώ είναι πως, ξέρετε, και το 90% να παράγεται από τους λιγνίτες, το 99%. Κύριε Μαραβέγγε, μας είπε ότι οι λιγνίτες, οι λιγνητικές μονάδες λειτουργούν στο full. Όλες. Θα σας πω, κύριε Βαθιώτη, και έτσι αυτές να που είναι. Μπορούν να λειτουργήσουν, είπα, όχι όλες. Και έτσι να είναι. Από αυτές τη στιγμή που εισέρχεται έστω και μία μονάδα στο σύστημα που παράγεται από φυσικό αέριο, αυτή τη στιγμή η κιλοβατόρα ουσιαστικά τιμολογείται σε αυτή την ανώτατη τιμή και όχι στο μέσο κόστος. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο το έθεσε μεν ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν μας είπε τι απαντήσεις πήρε. Διότι καλά είναι τα 6 σημεία και οι επιστολές και όλα αυτά τα οποία βέβαια ήρθαν και κατόπιν εορτής, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, διότι εδώ ουσιαστικά είχε ήδη κάνει μία πρόταση δηλαδή, Κομισιόν με τα 6 και ήρθε. Τις επιστολές λύνεται το πρόβλημα. Σαφώς και όχι. Κεφαρίδη. Και ξαναλέω ότι εδώ αυτό θα μπορούσε να λυθεί. Και νέα μέτρα. Και αυτά τα μέτρα, κύριε Βαθιώτη, θα μπορούσε να τα λάβει ο Πρωθυπουργός και πριν από αυτό. Δεν χρειάζονταν καμία, δηλαδή, κυρία Φοντελάκη, για να δεν τα εγκρίνει. Πρέπει να μειωθεί ο φόρος συνδικής κατανάλωσης, να μειωθεί το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Γιατί πάμε το Μάιο. Γιατί να πάμε το Μάιο και να μην πάμε από αύριο. Κύριε Βαθιώτη, αυτό είναι το ερώτημα. Για να σας προλάβω, εμείς έχουμε έτσι ζητήσει από την πρώτη στιγμή και εδώ και καιρό και από την πανδημία ακόμα να μειώσει η κυβέρνηση το ΦΠΑ, τον ανώτατο του συντελεστή του ΦΠΑ που αυτή τη στιγμή σε μια χώρα με τη σπασμένη την οικονομία την ελληνική είναι στο 24%, να το μειώσει στο 15% μονομερώς, όπως έκανε η Γερμανία μες στην πανδημία, όπως έκανε μες στην ακρίβεια το Βέλγιο και μετά και η Πολωνία πλέον, στο 15%. Ένα. Μετά για τους μισθούς που λέτε και τα επιδόματα εμείς επίσης βάζουμε το ζήτημα. Προτείνουμε μια αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή μισθών κατώτατου του μισθού και επιδομάτων για να μπορούν οι πολίτες ακριβώς τη στιγμή που βλέπουμε αυτούς τους πληθωρισμούς τους τεράστιους αυτόματα να αυξάνουν και τα εισοδήματά τους. Λοιπόν. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε μια τελευταία παράμετρος, αν θέλετε, ότι ο πληθωρισμός κιόλας αυτός είναι και εξαιρετικά ταξικός. Δηλαδή πλήττει ανισομερώς τους πολίτες και έχουμε τα φτωχότερα νοικοκυριά, το καλάθι του ουσιαστικά να αυξάνεται όχι κατά 7,2% αλλά κατά 12% και 13% και 14% έτσι στη μέση τιμή, τη στιγμή που και ο μέσος μηνιαίος μισθός στη χώρα μας είναι πολύ χαμηλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Κρυθαρίδη, δεν έχουμε χρόνο, ένα στόμο σχόλιο.
Κοιτάξτε, για μας, κύριε Βαθιώτη, η μόνη σωστή πλευρά της ιστορίας είναι αυτή η οποία αντιστρατεύεται έτσι, και δεν εμπλέκεται σε κανέναν ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Είναι αυτή η οποία αντιμάχεται τον ιμπεριαλισμό έτσι, και τον πόλεμο του κυρίου Πούτιν, όπως αντιμαχόταν και αντιμάχεται τον ιμπεριαλισμό του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των παντός είδους φωνιάδων των λαών, αν θέλετε, στην ευρύτερη περιοχή. Και σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε η χώρα μας να πρωτοστατεί σε κάτι τέτοιο. Και αντί ο κύριος Μητσοτάκης, κύριε Βαθιώτη, να πρωτοπορεί στην πολεμοκαπηλεία, θα έπρεπε να ασχοληθεί με την ομογένειά μας, με τους ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι στη Μαριούπολη. Και σήμερα να σας πω ότι το Κίεβο συνομιλεί με την Τουρκία για να, επειδή ακριβώς έχει και το διάβλο επικοινωνίες με τη Ρωσία, για να απεμπλακούν από εκεί οι Τούρκοι φοιτητές και να μπορέσουν να φύγουν από τη Μαριούπολη, τη στιγμή που το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και η χώρα μας έχει αφήσει αυτούς τους ανθρώπους έρμεα εκεί στις βόμβες και του κυρίου Πούτιν, αλλά και στα τάγματα τα ναζιστικά του Αζόφ.